Καζάνη. Θέλω να σας ευχαριστήσω εκ των προτέρων που θα μας παραχωρήσετε αυτή τη συνέντευξη και να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Και εγώ σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να μας πείτε λίγα πράγματα για τον εαυτό σας και για την πορεία σας μέχρι τώρα. Ναι. Είμαι εκτελονιστής στο επάγγελμα. Ασχολούμαι με την αυτοδιοίκηση από το 2000 περίπου. Έχω διατελέσει αντιδήμαρχος, πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου και στις προηγούμενες δημοτικές και περιφερειακές εκλογές ήμουν υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος. Μετά από όρημη σκέψη και μετά από μια συζήτηση που είχαμε πάρα πολλούς φίλους και συνεργάτες, αποφασίσαμε να κατέβουμε στις εκλογές, να δημιουργήσουμε ένα συνδυασμό με την ελπίδα ότι οι συντημότες μας θα μας δώσουν την θετική τους ψήφο για να μπορέσουμε πραγματικά να παράξουμε έργο, έργο μεγάλο, έργο δημιουργικό, να ανεβάσουμε το Δήμο μας ένα σκαλοπάτι πιο πάνω. Και τι σημαίνει για σας το όνομα «Η Βόρεια Πυρία της Καρδιάς μας»? Σημαίνει αυτό που ακούτε, ότι εγώ μένω εδώ και θέλω πραγματικά να μπορέσω μαζί με τους συνεργάτες μου, εφόσον βεβαίως οι συντημότες μας μας δώσουν τη θετική τους ψήφου, να βοηθήσουμε τον τόπο μας, να μένουν τα νέα τα παιδιά στον τόπο, γιατί θα πρέπει να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή ο Δήμος μας έχει τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας και τα μεγαλύτερα ποσοστά μεταδημοτεύσεων σε σχέση πάντα με τους άλλους δύο Δήμους της Πυρίας. Και αυτό εδώ δεν είναι καθόλου ευχάριστο, είναι πάρα πολύ δυσάρεστο και πραγματικά θέλουμε να βοηθήσουμε τον τόπο μας και σε αυτό το κομμάτι. Ήταν η κατάθεση των υποψηφίων όλων των συνδυασμών. Επομένως, μπήκαμε στην τελική ευθεία. Ξεκαθάρισε το τοπίο των συνδυασμών, που ήταν όλο αυτό το καιρό αβέβαιο, και θα ήθελα να σας ρωτήσω, έχοντας ξανασχοληθεί με τα κοινά σε παλαιότερες εκλογικές αναμετρήσεις, πόσο δύσκολο ήταν αυτή τη φορά να καταρτιστεί ένα επαρκές ψηφοδέλτιο και τι προβλήματα προέκυψαν στην πορεία? Ξεκινήσαμε την προσπάθεια εδώ και 6 μήνες περίπου, με στόχο να μπορέσουμε να κάνουμε έναν αξιόμαχο, έναν αξιόπιστο συνδυασμό. Ένα συνδυασμό ο οποίος τελικώς να καλύπτει όλα τα δημοτικά διαμέρισματα του Δήμου μας με ανθρώπους ικανούς, καταξιωμένους, βγαλμένους με αγώνες μέσα από τα σπλάκνα της τοπικής μας κοινωνίας. Μπορώ να πω σήμερα ότι μετά την κατάθεση του ψηφοδελτίου μας, πράγματι, το κάναμε. Ο συνδυασμός είναι ένας συνδυασμός αντιπροσωπευτικός, με ανθρώπους άξιους, ικανούς, που πιστεύω ότι μαζί βέβαια με την βοήθεια τη δική μου να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις μεγάλες προσδοκίες και στις δικαιολογημένες επιθυμίες της τοπικής μας κοινωνίας. Αντιμετωπίσατε θέματα τοπικιστικά σε αυτή την επιλογή υποψηφίων δημοτικών συμβούλων? Πιστεύετε ότι υπήρξε κάποια καθοδήγηση των πραγμάτων στις δημοτικές εκλογές από τοπικούς παράγοντες οι οποίοι αντισχέρανε την κατάρτιση του συνδυασμού σας? Πιστεύω ότι αυτά κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσουν. Πράγματι, είναι γεγονός ότι συνέβησαν πάρα πολλά. Δεν είμαι ο άνθρωπος που μένω στα γεγονότα, δεν μένω στο χθες. Προχωράω πάντα μπροστά, βλέπω πάντα μπροστά. Σήμερα ξημερώνει μια καινούρια μέρα για όλους μας. Θα δώσουμε τη μάχη μας. Θα προσπαθήσουμε πραγματικά με όλες μας τις δυνάμεις ο Δήμος να βγει ενωμένος και δυνατός. Πιστεύω ότι μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Το πιστεύω ακράδαντα. Όλοι το επιθυμούμε. Και νομίζω ότι θα το πετύχουμε. Εάν λοιπόν οι συντημότες μας μας δώσουν τη θετική τους ψήφο, εμείς θα κάνουμε τα πάντα για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα όποια προβλήματα, να αφήσουμε πίσω όλα αυτά που μας συναγωρούν και μας προβληματίζουν, να δώσουμε το έναυσμα ότι όλοι μαζί μπορούμε για έναν Δήμο δυνατότερο, για έναν Δήμο ο οποίος θα δώσει όρομα και προοπτική και στα νέα τα παιδιά, αλλά και στην κοινωνία γενικότερα. Επιδιώξατε τη συνεργασία με άτομα ή ομάδες που είχαν εκδηλώσει την πρόθεσή τους να διεκδικήσουν το Δήμο χωρίς επιτυχία?
Και αν ναι, τι πιστεύετε ότι εμπόδισε τη σύμπραξη αυτή? Κοιτάξτε, πιστεύω ότι είμαστε σε μια περίοδο όπου οι ευρύτερες συνεργασίες και συζητήσεις και συνεννοήσεις είναι απαραίτητες. Κανείς πια δεν μπορεί μόνος του να κάνει το παραμικρό. Επομένως, πάντα χρειάζεται να υπάρχουν συνεργασίες και συζητήσεις. Και εγώ προς αυτή την κατεύθυνση προσπάθησα και υπήρξαν κάποιες συζητήσεις, συνεννοήσεις, συνενέσεις, συνενώσεις. Δεν θέλω να μείνω σε αυτό το κομμάτι. Το κυρίαρχο είναι ότι αυτή τη στιγμή, και μιλώ πάντα για το δικό μου συνδυασμό, πιστεύω ότι είναι ένας συνδυασμός νίκης, ένας συνδυασμός που δίνει όρομα και προοπτική στον τόπο και πιστεύω ακράδαντα και εγώ και ο συνεργάτης μου ότι εμείς θα είμαστε αυτοί οι οποίοι θα κόψουμε πρώτο το νήμα. Πώς κρίνεται το γεγονός ότι ενώ προσεγγίζονται νέοι άνθρωποι, από όλους τους συνδυασμούς δεν δέχονται να μετέχουν και απέχουν από την εκλογική διαδικασία? Αυτό είναι ιδιαίτερα δυσάρεστο και πραγματικά με προβληματίζει. Και προσπάθησα πάρα πολύ να έρθω σε επαφή με τα νέα τα παιδιά, όμως υπάρχει μια δυσκολία. Δεν νομίζω ότι δεν υπάρχει δικαιολογία. Υπάρχει δικαιολογία, διότι όταν βλέπουμε ότι η κοινωνία μας πλήττεται από ανεργία, όταν τα νέα τα παιδιά ενώ σπουδάζουν, έχουν πτυχία, μεταπτυχιακά και δεν βρίσκουν δουλειά, είναι αυτονόητο να μην τους ενδιαφέρει τίποτα απολύτως. Έχουν λοιπόν τα δικά τους προβλήματα και δυστυχώς δεν ενδιαφέρονται για τα κοινά. Μπερδεύουν πάρα πολλές φορές την κεντρική πολιτική σκηνή με την τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι μέγα λάθος, όμως δυστυχώς η κοινωνία μας αυτή τη στιγμή υποφέρει. Και από τη στιγμή που υποφέρει, έχουν απόλυτο δίκιο οι νέοι να δείχνουν μια στάση απέναντι σε όλα αυτά που συμβαίνουν με τις δημοτικές εκλογές και με τις εθνικές εκλογές. Πιστεύετε δηλαδή ότι μπορεί να αλλάξει το σκηνικό αν οι νέοι ασχοληθούν πρώτα με την τοπική αυτοδιοίκηση για να αλλάξει η κεντρική διοίκηση? Ασφαλώς, το πιστεύω ακράδαντα. Και θα πω και αυτό ότι αυτές οι εκλογές πραγματικά θα σηματοδοτήσουν, το αποτέλεσμα των εκλογών θα σηματοδοτήσει αν πραγματικά έχουμε καταλάβει γιατί φτάσαμε μέχρι εδώ. Εάν πλέον είμαστε σε θέση να δείξουμε με το δάχτυλο ποιοι μας φέραν σε αυτό το σημείο. Είμαι πάρα πολύ περίεργος και περιμένω να δω το αποτέλεσμα των εκλογών. Όλοι μας πιστεύω. Θητεύσατε στην τοπική αυτοδιοίκηση επί Καποδίστρια. Ναι. Πιστεύετε ότι οι καλλικρατικοί δήμοι βοήθησαν τις μικρές κοινωνίες? Το σχέδιο Καλλικράτης βοήθησε στην ανάπτυξη της επαρχίας σε σύγκριση με το σχέδιο Καποδίστριας? Έχω τονίσει κατ' επανέλθεις όταν μου δίνεται ευκαιρία ότι ο Καλλικράτης ήταν ένα νομοθέτημα το οποίο έγινε στο γόνατο. Στην κυριολεξία στο γόνατο. Έγινε καθαρά για προεκλογικούς και οικονομικούς λόγους. Όλοι πιστεύουμε ότι θα έπρεπε κάποια στιγμή ο Καλλικράτης να βοηθήσει στην ανάπτυξη και στην πρόοδο του τόπου. Δυστυχώς δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Δεν έχει δείξει δείγματα επιτυχίας ο Καλλικράτης. Ίσως είναι νωρίς, θα το δούμε. Πιστεύω όμως ότι από τη στιγμή που είναι νόμος πια το κράτος, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Πρέπει να παλέψουμε όλοι μαζί και αν κάποιες ατέλειες υπάρχουν, αν κάποια προβλήματα υπάρχουν, να μπορέσουμε να τα λύσουμε μόνοι μας για να μπορέσει να προχωρήσει ο τόπος. Είστε σε θέση ασκώντας διοίκηση να διασφαλίσετε μια ισόρροπη ανάπτυξη όλων των περιοχών του διευρυμένου Δήμου, ώστε να λείψουν τα αισθήματα αυτά της παραμέληση που νιώθουν οι κάτοικοι των μικρών περιοχών, της εγκατάλειψης, αυτή την καχυποψία που νιώθουν οι πολίτες από τις μικρές κοινωνίες? Νομίζω ότι είναι ένα σοβαρό θέμα. Όμως δική μας πεποίθηση είναι ότι θα πρέπει από εδώ και πέρα ο καθένας να παίρνει αυτό που το αξίζει. Τίποτε παραπάνω και τίποτε λιγότερο. Είμαστε αποφασισμένοι να μην ευνοήσουμε αλλά και να μην αδικήσουμε κανέναν. Θα το κάνουμε και εγώ και οι συνεργάτες μου είμαστε αποφασισμένοι γι' αυτό. Ποια θεωρείτε τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Πίδρας Κολυμβρού αυτή τη στιγμή και πώς σκοπεύετε να τα αντιμετωπίσετε? Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζει ο Δήμος είναι το θέμα του νερού, της σύνδρευσης. Υπάρχουν δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου μας, οι οποίοι δεν πίνουν νερό. Πίνουν εμφιαλωμένο νερό και θα σας αναφέρω χαρακτηριστικά, όπως τα Αλόνια,
η Σφετάμη, η Παλιόσενη, τα Ριάκια. Και αυτό είναι αδικία μεγάλη. Νομίζω ότι είναι το πρώτο θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει κυριολογικά και το λέω δημόσια, το έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι θα είναι το πρώτο μας έργο. Θα πρέπει πια οι συνδημότες μας να πίνουν καθαρό και υγιεινό νερό. Με τα θέματα της άρδευσης, που σε κάποιες περιοχές υπάρχει ακόμη πρόβλημα μεγάλο με τους βιολογικούς καθαρισμούς. Επίσης και η άρδευση είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, διότι η άρδευση έχει να κάνει σχέση με την οικονομία του τόπου. Ο Δήμος μας είναι ένα καθαρά αγροτικός Δήμος. Επομένως, όταν δεν έχει νερό ο αγρότης και προσπαθεί να το φέρει με διάφορους τρόπους και δεν το έχει στο χωράφι, ασφαλώς ανεβαίνει το κόστος της παραγωγής. Και αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Επομένως, το νερό της σύντριψης, της άρδευσης, νομίζω θα είναι τα πρώτα ζητήματα τα οποία θα μας απασχολήσουν και θα πρέπει να τα λύσουν, να δώσουμε λύσεις. Είναι άδικο για οποιονδήποτε συντημότη μας να αντιμετωπίζει τέτοιο πρόβλημα. Είναι άδικο, πραγματικά. Σύμφωνα, μας γυρνάει χρόνια πίσω. Έτσι δεν είναι. Πάρα πολλά χρόνια πίσω και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ακούω, πηγαίνω στα χωριά και συζητάω με τους συντημότες μας. Βλέπω πώς περνάνε και για την ίδρυψη και για την άδευση και πραγματικά στεναχωριέμαι. Θα περάσω μια άλλη ερώτηση, διαφορετική. Υπάρχει διαφθορά στους Δήμους και ρωτάμε γιατί υπάρχει μια τέτοια γενική αίσθηση στους πολίτες. Θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας. Κοιτάξτε, έχει δώσει η αυτοδιοίκηση τέτοια δείγματα. Λυπάμαι που το λέω, αλλά έχει δώσει δικαιώματα. Πιστεύω όμως ότι πρέπει αυτά τα φαινόμενα να εκλείψουν παντελώς. Όμως έχει δώσει δικαιώματα, αυτή είναι αλήθεια. Πώς αντιμετωπίζετε εσείς το θέμα της ανεργίας στην Βόρεια Πειραιά? Πιστεύετε ότι αντιμετωπίζουμε και θα αντιμετωπίσουμε μια ερήμωση από νέους σε αυτό το τόπο? Έχετε κάποια αναπτυξιακά πλάνα για να δώσετε πνοή στον τόπο και στους νέους? Σας ανέφερα προηγουμένως ότι ο Δήμος μας είναι πρώτος σε ποσοστά ανεργίας και πρώτος σε ποσοστά μεταδημοτεύσεων. Που αντιλαμβάνεστε, αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα μεταξύ τους. Και εδώ είναι και το οξύμορο. Ο Δήμος μας είναι σχεδόν όμορος με το μεγαλύτερο εμπορικό και βιομηχανικό κέντρο της Κεντρικής Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη. Και αντί αυτό να είναι πλεονέκτημα, είναι μειονέκτημα. Επομένως, κάτι δεν γίνεται σωστά. Θα πρέπει λοιπόν να προγραμματίσουμε, να βρούμε ένα πλαίσιο, να δώσουμε κίνητρα στις επιχειρήσεις να έρθουν να επενδύσουν στο Δήμο μας. Αυτό νομίζω είναι ένα κυρίαρχο στοιχείο που θα μας απασχολήσει. Τώρα με τα διόδια, που είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, μπορούν να έρθουν οι επιχειρηματίες εδώ να επενδύσουν και με τον κόμβο αυτό που έλεγε, με τη γέφυρα, που είναι πράγματα που αποξένωσαν λίγο αυτή την περιοχή από τη Θεσσαλονίκη, από το μεγάλο κέντρο. Είναι ανασταλτικός παράγων. Τα διόδια, το έχω πει πάρα πολλές φορές και θα το πω και τώρα, είμαστε απέναντι. Δεν τα θέλουμε. Και δεν τα θέλουμε γιατί νιώθουμε ότι μας ληστεύουν νόμιμα. Δημιουργούν ασφαλώς προβλήματα σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις. Υπάρχουν προβλήματα, αλλά όμως είμαστε υποχρεωμένοι να παλέψουμε και με αυτά τα προβλήματα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Εάν σηκώσουμε τα χέρια ή πετάξουμε λευκή πετσέτα και αφήσουμε τα προβλήματα, δεν έχει νόημα. Επομένως, θα παλέψουμε με όλα τα προβλήματα, να δώσουμε όμως τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να έρθουν να επενδύσουν στον τόπο μας, διότι όπως και να το κάνουμε, η θέση είναι πάρα πολύ σημαντική. Πλεονέκτημα μεγάλο είναι για τους επενδυτές που είμαστε κοντά στη Θεσσαλονίκη και θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε. Είπατε ότι δεν θα το βάλετε κάτω με τα διόδια. Δηλαδή πιστεύετε ότι υπάρχει λύση, μπορούν να φύγουν από τον τόπο? Ή πιστεύετε ότι θα μπορούμε κάπως να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση ή είναι οριστική αυτή η κατάσταση? Για να φύγουν τα διόδια δεν νομίζω ότι μπορούν να φύγουν. Όμως αυτό που μπορεί να γίνει είναι για όλους εμάς τους συντημότες να έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε μειωμένη τιμή. Δεν είναι δυνατόν, το έχω πει πάρα πολλές φορές, δεν είναι δυνατόν να περπατάς 300 και 400 μέτρα στην Εθνική Οδό και να πληρώνεις 2,20 ή 2,5 ευρώ. Είναι ληστεία, νόμιμη ληστεία.
Ασφαλώς θα αγωνιστούμε και πρέπει να αγωνιστούμε όλοι μαζί. Είναι ένα θέμα που απασχολεί τους πάντες, απασχολεί και εμένα και θα πρέπει να σας πω ότι ήμουν το 18ο μέλος της Επιτροπής ενάντια στα διόδια όταν ιδρύθηκε. Κάναμε προσπάθειες, εξακολουθούν και γίνονται και τώρα προσπάθειες και εμείς αν θα γίνουμε διοίκηση, φυσικά με όλους τους συντημότες μαζί, θα δώσουμε τον αγώνα για να έχουμε μια δίκαιη αντιμετώπιση ό,τι αφορά τα διόδια. Ποιοι είναι οι άμεσοι στόχοι σας και που θα προσπαθήσετε να υλοποιήσετε εφόσον εκλεγείτε? Σας είπα προηγουμένως. Άρδευση, ίδρυψη. Ασφαλώς θα δώσουμε πολύ βαρύτητα, σημαντική βαρύτητα στην παραλία, στις παραλίες Αγαθούπολης, Μεθόνης, Μακρυγιάλου και Πίδνας. Έχουν πάρει τα πάνω τους τελευταία νομίζω. Νομίζω ότι πρέπει. Αυτή τη στιγμή είναι γνωστό σε όλους μας ότι ο Δήμος μας δεν είναι τουριστικός προορισμός. Και πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε τουριστικά γραφεία να μας βάλουν στους χάρτες τους, αλλά κυρίως θα πρέπει να γίνει προσπάθεια. Όπως σας είπα, πρέπει να δούμε με πολύ μεγάλη προσοχή τις παραλίες μας. Υπάρχει αυτή τη στιγμή το μουσείο στο Μακρύγιαλο, όπου πραγματικά και αυτό θα είναι ένα σημείο όπου θα δώσει το έναυσμα στους τουρίστες να έρχονται. Θεωρώ ότι είναι ένα από τα κομμάτια του προγράμματός μας όπου θα πρέπει να το δούμε με μεγάλη προσοχή. Επίσης, πολύ σημαντικό έργο για μένα είναι το λιμάνι της Πίρνας, όπου πρέπει να το αξιοποιήσουμε, θα δώσουμε θέσεις εργασίας, μιλήσαμε προηγουμένως για ενεργεία. Όλα αυτά είναι σημάδια όπου πραγματικά πρέπει να δώσουμε βαρύτητα. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι και το βιοπά του Αιγινίου. Αυτή τη στιγμή το βιοπά είναι τελματωμένο. Δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά αν μπορεί να προχωρήσει ή όχι. Όπως είπα προηγουμένως, πρέπει, αν δεν προχωρήσει, να προχωρήσουμε σε αλλαγή γενικού πολεμικού σχεδίου, να ορίσουμε καινούργιες ζώνες, έτσι ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να έρθουν να επενδύσουν. Επίσης, ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι ειδικά με τη Δημοτική Ενότητα Κολυδρού και ειδικότερα με τον Κολυδρό, ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε οπωσδήποτε το αθλητικό κέντρο, το οποίο είναι όμορφο, έχει τις δυνατότητες, πρέπει πάση θυσία να αξιοποιηθεί. Επίσης, θέλω να τονίσω και αυτό χαρακτηριστικά και το λέω σε όλους μου τους συνεργάτες, ότι κάποια στιγμή φιλοδοξώ να δω το Δήμο μας στο σύνολό του να είναι όμορφος όπως ο Κολυδρός. Όταν μπαίνω στο Κολυδρό μέσα, και δεν το λέω αυτό, το λέω και γιατί το νιώθω, όταν μπαίνω στο Κολυδρό μέσα, νιώθω ότι μπαίνω σε πόλη. Επομένως, πρέπει κάποια στιγμή όλος ο Δήμος να γίνει όπως είναι ο Κολυδρός. Για μένα θα είναι πολύ σημαντικό να βάλω εγώ ένα πετραδάκι, να ξεκινήσει έτσι αυτή η προσπάθεια σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα. Και βεβαίως σε αυτό το σημείο ήθελα να πω συγχαρητήρια σε όλους τους δημάρχους που περάσαν να ήταν δήμαρχοι του Κολυδρού, γιατί πραγματικά αυτή τη στιγμή νιώθω ότι ο Κολυδρός είναι το πιο όμορφο δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου μας. Ευχαριστούμε για το αγώ. Θα σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Στις δημοτικές εκλογές ψηφίζουμε κόμματα ή ικανά και έντιμα πρόσωπα που μπορούν να φέρουν σε πέρα στις προκλήσεις της τοπικής κοινωνίας. Και απ' την άλλη, πώς κρίνετε την επιθυμία των υποψηφίων να λάβουν χρήσμα? Αποτελεί κίνηση ώστε να εξασφαλίσουν μετακλογική στήριξη στο έργο τους ή θεωρούν ότι υπάρχουν αναρρύθμιτοι πολίτες που αποτελούν κομματικό πίμνιο που αναμένει διαταγές και υποδείξεις? Λοιπόν, όταν ξεκίνησα στην 1 του Σεπτέμβρη, έκανα την πρώτη μου προεκλογική ομιλία, όπου εκεί επίσημα ανακοίνωσα την υποψηφιότητά μου και έθεσα και ένα περίγραμμα βάσει το οποίο θα έπρεπε να κινηθούμε. Είπα ότι μπορούν μόνο στις τοπικές κοινωνίες
να αποφασίζουν για τον άνθρωπο ή τους ανθρώπους που θα την εκπροσωπήσουν και όχι να έρχονται τα κόμματα από το κέντρο και να χρήζουν υποψηφίους. Θεωρώ ότι είναι μέγα παραμύθι και μέγα λάθος η όποια στήριξη ή χρήσμα κτλ. Οι κοινωνίες πια αποφασίζουν μόνες τους. Από εδώ και πέρα και τώρα και σε αυτές τις εκλογές, αλλά και στις επόμενες, οι τοπικές κοινωνίες θα ψηφίζουν πρόσωπα. Ήθος, αξιοπρέπεια, εργατικότητα, εντιμότητα. Αυτά θα είναι τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά και αυτών των εκλογών, αλλά και των εκλογών από εδώ και πέρα. Μακάρι. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη που μας παραχωρήσατε και μακάρι να πάνε όλα καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ήταν μια πάρα πολύ καλή συζήτηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.